πρόεδρο τη Επιτροπή Παιδεία και αμέσω μετά στον κύριο Δρουσότη. Κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι. Καλώ σα βρήκαμε. Καλώ ορίσατε. Επίση, έχουν επιστρέψει οι εκπαιδευτικοί και πλέον περιμένουν τα παιδιά. Έχουμε εκκρεμότητε ή είμαστε σε ποιο βαθμό ετοιμότητα. Εκκρεμότητε θα υπάρχουν πάντα, Νικήτα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο να το καταλαβαίνουμε. Όταν έχουμε χιλιάδε παιδιά, χιλιάδε εκπαιδευτικού σε όλε τι βαθμίσει τη εκπαίδευση, αντιλαμβάνεστε ότι προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Ξεκινούμε με καλού Ιωνού. Υπάρχει μια έννοια οργανισμό δουλειά και στο Υπουργείο Παιδεία και στου τεχνοκράτε και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν προβλήματα σαφέστατα τα οποία δεν είναι ανοιχτά. Θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά όπω κάθε χρόνο και εμεί ω Βουλή και βεβαίω και το Υπουργείο Παιδεία. Βία παραβατικότητα. Αυτά... Είδαμε και την Υπουργό να τονίζει αυτά τα δύο ε, ζητήματα. Με αυτά ναι. που ζούμε αυτό το διάστημα είναι η, η ανάδειξη στον αφρό των πολλαπλών προβλημάτων, των κοινωνικών προβλημάτων που έχουν κρυφτεί από το χαλί ή δεν κρύβονται πλέον τα τελευταία δεκαετίε. Μια κοινωνία που νοσεί φάνταστα και αυτό μεταλαμπαδεύεται και στα σχολεία και στα γήπεδα και παντού. Είναι η ίδια βία, είναι η αλλοτρίωση του ανθρώπου, Νικήτα, η οποία έχει συμβεί και στον τοπό μα εννοείται. Οι ανησυχίε για την παραβατικότητα, η οποία υπήρχε και θα υπάρχει. Είναι σημαντικέ, δεν είναι ένα μικρό πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα στα σχολεία. Πολλέ φορέ προσπάθησα να το αναδείξω και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και η Επιτροπή Παιδεία. Το έχει αντιληφθεί η νέα Υπουργό Παιδεία. Το έχει αντιληφθεί, βεβαίω. Ε, γιατί τα χρόνια στην παιδεία το ξέρει. Το ξέρει λοιπόν, πολύ ναι, καλά, ναι. η κυρία Μιχαλίδου γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα τη παιδεία. Είναι στι πρώτε προτεραιότητε, βέβαια. Ε, υπάρχει όμω ένα θέμα. Δεν μπορεί η κυρία Μιχαλίδου να το λύσει ούτε το Υπουργείο Παιδεία, ούτε η Βουλή, ούτε τα κόμματα μόνα του. Πρέπει η κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε αν το καταλάβουμε αυτό, σημαίνει ότι θα έχουν αποτελέσματα και στην παιδεία και στα γήπεδα και στου δρόμου και στα σπίτια μα παντού. Όπου Η ηγεσία ενό σχολείου έχει ρόλο να παίξει σε αυτό το κομμάτι. Έχει σημασία. Γιατί βλέπουμε σε σχολεία που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, μια σταθερότητα, τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα. Όπω γνωρίζει και από τον Αντένα και αλλού, για να υπάρχει επιτυχία πρέπει να υπάρχει ένα ηγέτη. Ένα διοικητικό ηγέτη χρειάζεται είναι πολύ σημαντική. Η εκπαιδευτική, δηλαδή η αξιωματική του διοικητικού ηγέτη, να έχουν συνέστηση ακριβώ για το τι κάνουν. Αλλά α πάμε στα προβλήματα, επειδή το αναφέρετε να μην τα κρύψουν κατά από το χαλί. Όχι. Είναι το θέμα τη ειδική εκπαίδευση, είναι η αξιολογήση των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή τη αξιολογήση των μαθητών που ψηφίσαμε πρόσφατα, τη αλλαγή. Γιατί δηλαδή πάμε με αλλαγέ φέτο. Ναι. Να υπάρχει συνείδηση για το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Η εκπαιδευτική δηλαδή. Να προτρέξουμε το γεγονότο, να τρέξουμε για τα θέματα τη πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς, αν το γνωρίζετε πόσα εκατομμύρια δίνονται κάθε χρόνο για την επιδιόρθωση ο ζημιό στα σχολεία που προκύπτουν από του βανταλισμού, κυρίω από νεαρού. Φαντάζομαι είναι πολλά δεξιά. Όχι εξωσχολικού, ναι. κυρίως κυρίω από μαθητέ. Τα προβλήματα των αλόγλωσσων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι τεράστια τα προβλήματα στι εκπαιδευτικέ μονάδε, στι σχολικέ μονάδε. Πρέπει να πάρουμε αποφάσει για να ληφθούν τα, τα μέτρα και να διορθώσουμε πράγματα. Πρέπει να πονέσουμε όλοι η και εκεί ναι, είναι, είναι έτοιμη να πονέσει η Υπουργό. Είναι, είναι, μου... είναι έτοιμη η κοινωνία Οι να πονέσει. Ο Υπουργό είναι έτοιμη. Η έγνοια μου είναι ότι το πολιτικό σύστημα στο σύνολο του πρέπει να πάρει αποφάσει που θα πονέσουν για να λύσουμε προβλήματα. Άλλωστε, πώ θα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα μέχρι την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και δηλώνω εφταρσό και πρέπει να στηρίξει την Υπουργό Παιδεία και η κοινωνία και τα κόμματα υπάρχει μια γενικότερη τέλο πάντων εικόνα ότι υπάρχει ατολμία, κύριε Μιλώνα. Υπήρχε, βέβαια, υπήρχε. υπήρχε. Τώρα ε, είναι πιο σταθερά τα πράγματα υπάρχει δεν περισσότερη τολμή. Στο Υπουργείο, ναι. ναι. Ξέρετε, είναι εύκολο στην Κύπρο να τους στοχοποιούμε κάποιον. Βρή, βρήκαμε το εύκολο θύμα. Ο πρόδρομο προδρόμου. Αύριο είναι η Αθηνά η Μιχαλίδη, ο Μιλωνά, η πολιτική, το σύστημα. Υπάρχουν προφανώ ευθύνε. Αλλά αυτά είναι μικρότητε μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Έχουμε ένα όραμα. Το Υπουργείο Παιδεία έχει όραμα. Η Υπουργό έχει όραμα. Ο πρόεδρο Κουστοδίτη έχει όραμα. Εμεί έχουμε ένα όραμα. έχουμε το όραμα στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Μα αυτό σου λέω. Ναι. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνεται η κοινωνία αυτή τη στιγμή ότι για να πετύχουμε πράγματα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Για να αλλάξει πράγματα, πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί. Η συνήθεια είναι ο χειρότερο εφιάλτη του ανθρώπου, Νικύτα. Η μετριότητα είναι ο χειρότερο εφιάλτη του ανθρώπου. Το κρύψε να περάσουμε είναι η κατάρα τη κατάκτηση μα από Τούρκου και Οθωμανού. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αλλάξουν μέσα μα. Πρέπει να αλλάξουν στα σχολεία. Αν πα σε ένα σχολείο, μου λέει, μαζί μα μια μέρα. Σε καλό μου μια μέρα πραγματικά. Θα έχει ενδιαφέρον να το δει από κοντά. Θα δει ότι οι διευθυντέ σου μιλούν πέρα από τα ιδιοθόντα, πέρα από αυτά δηλαδή που γνωρίζει και σου λένε τα προβλήματα σε άνθρωποι. Γιατί? Γιατί νιώθουν ελεύθεροι, νιώθουν άνετα. Εκεί συναντά την πραγματικότητα. Τι φτάνει τελικά στην εκτελεστική εξουσία, στη Βουλή, Περνά από πολλά φίλτρα. Πάρα πολλά φίλτρα. Οπότε, εάν αν αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών, θα βελτιώσει και την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευση. Και το πιο σημαντικό από όλα, για να πετύχει αυτά τα πράγματα, πρέπει να πονήσει πάρα πολύ και να βρει χρήματα. Μιλούμε για τα κτίρια. Μιλούμε για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μιλούμε για τα θρανία. Μιλούμε για την διαδραστική εκπαίδευση εντό τη ε, ε, αιθούση. Μιλούμε για την αποσυφόρηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μα. Μιλούμε για την ανάγκη να βρούμε λεφτά. Πού θα βρούμε αυτά τα λεφτά. Όταν κάνει αυτή την ερώτηση σε οποιοδήποτε από εμά του πολιτικού συστήματο, θα σου πούνε ότι τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Ε, δεν είναι συγκεκριμένα. Μπορούμε να βρούμε και άλλα λεφτά. Έχω εισηγήσει. Πιστεύω ότι δίνονται λεφτά κατά προτεραιότητα σε λαθασμένου τομεί και είμαι συγκεκριμένο. Με προβληματίζει. Υπάρχουν τομεί στην εκπαίδευση που μπορούμε να βρούμε χρήματα για να τα παροχεύσουμε, να τα δώσουμε αλλού. Για παράδειγμα, Πρέπει να γνωρίζουν ελληνικά τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και μετά του βάζουμε στα τμήματα. Εδώ και δεκαετίε κάνουμε τον ανάποδο. Κατεβαίνουν με σβάρκε, πα στον πουρνάρα, του παίρνουμε στην Κοφίνου και μετά από λίγε μέρε, αφού τακτοποιηθούν, του στείλουμε στην τάξη. Και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Δεν υπάρχει λόγο. Ε, δεν το μπορούν Είμαστε. να παρακολουθήσουν, Οπότε, δεν αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν κάνουμε με πολιτική απόφαση αυτό που κάνει η Γερμανία ή η Αγγλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα που τη θεωρούμε ευρωπαϊκή. Τι κάνει? Μαθαίνουν τη γλώσσα και μετά. Πληρώνουμε εκπαιδευτικού στα κοε, τα απογευματινά τα διακρίματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ψυχολογικά μακτήρια, να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά που παίρνουν και τα επιδόματα του, οι γονεί του κτλ. αφού προηγουμένω μάθουν τη γλώσσα για να μπορέσουμε και αυτοί να νιώθουν καλά και εμεί. Οπότε, ποιο θα του σωματώσουμε. Καθένα αποφασίζει για το ποιο είναι ο ίδιο. Απλά για να είναι πραγματικά, για να νιώθουν και οι ότι μπορούν να προσφέρουν. Ένα άνθρωπο που νιώθει ότι δεν προσφέρει είναι παράσιτο. Γίνεται παράσιτο. Οπότε πρέπει να λειτουργήσουμε. Σταμα... Yeah, γιατί και η εκμάθηση τη γλώσσα θα είναι πολύ πιο εύκολη ένταξη στην και στην κοινωνία και, και η βοήθεια προ του γονεί του ίδιου και στη γλώσσα και σε γενικότερα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε πολιτικέ δυνάμει που θεωρούνται προοδευτικέ. Εγώ δεν θεωρούμε προοδευτικό. Εγώ θεωρούμε ελεύθερο άνθρωπο. Αυτέ οι δυνάμει που θεωρούνται προοδευτικέ μιλούν για εγκαιτοποίηση. Ωραία, ας πάμε να δούμε ποια είναι εγκαιτοποιημένα. Ξέρουμε εκ των προτέρων και ξέρει και ξέρουν και αυτοί ότι αυτά τα σχολεία είναι εγκαιτοποιημένα. Έχουμε σχολεία τα οποία είναι μόνο, μόνο και δημοτικά, κυρίω νηπιαγωγία, μόνο αλόγλωσσα μωρά. Ήδη Ωραία θα γεγονό. Όλα το αυτά μπορούμε. τα ξέρει η Υπουργό, τα ξέρει. Τα ξέρει, αλλά μπορεί το πολιτικό σύστημα να στηρίξει τι αλλαγέ. Εσεί μπορείτε να απαντήσετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε, αλλά πρέπει να πονέσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε τα συστήματα. Την εύκολη λύση του είμαστε υπέρ των μεταναστών και πρέπει οι μετανάστε. Μα ποιο δεν είναι υπέρ του, του, του ανθρωπισμού, τουλάχιστον διακηρυχτικά. Είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σωματωθούν. Μπορούν. Μιλώ πάντα για του νόμιμου κατοίκου αυτού του τόπου, έτσι, αν πάρει τώρα. Ε, χρειάζεται να κάνουμε πράγματα. Μα για να κάνουμε πράγματα, εποφελία του. Τώρα, αν ήταν ο κ. Αντωνίου, θα σα μιλούσε από μια άλλη οπτική γωνία. Την επιχειρηματική. Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό ακόμα καλύτερα. Σε ένα να... εργατικά χέρια, αν, και είναι, κεφθηνών, αν ναι. είναι, και φτηνό, αν εργατικό δυναμικό, ακόμα καλύτερα. Ε, για να επιχειρηματεί, αν ναι. Λοιπόν, βεβαίω, είναι φυσιολογικό. Τα γνωρίζουμε, την εικόνα την έχουμε. Θέλουμε να βάλουμε τα κομμάτια στη θέση του, να κάνουμε μια εικόνα όμορφη τουλάχιστον και αποδεκτή. Θέλουμε να συνεχίσουμε σαν λαό να είμαστε Έλληνε σε τον τόπο. Χρειάζεται να κάνουμε αλλαγέ στα αναλυτικά προγράμματα, χρειάζεται να μάθουν τα μόρα μα ότι δεν είναι η άκρα αριστερά, η άκρα δεξιά ή το κέντρο ή οι σοσιαλιστέ που θα σώσουν τον τόπο. Αλλά ο άνθρωπο που να σώσει τον τόπο. Εκεί προσανατολίζεται το εκπαιδευτικό μα σύστημα. Αν είναι εκεί, μια χαρά. Συνεπώ, από τα λόγια πρέπει να βράσουμε στην πράξη και αυτό είναι το δύσκολο. Εσεί θα το παρακολουθείτε, φαντάζομαι, ω επιτροπή και κάθε τρει και λίγο θα ενημερώνεστε και θα φέρνετε να ζητάτε εξηγήσει από την Υπουργό. Και η Υπουργό τα ναι. γνωρίζει και έχουμε ήδη συναντήσει και κάναμε και συνεδρίε και μα ενημέρωσε και τελειώνω γιατί ξέρω ότι πιέζει ο χρόνο. Να σου πω μόνο ένα Πάντα πράγμα. Χρειάζεται, πιέζει, ναι. χρειάζεται να βοηθήσουν όλοι συμπεριλαμβάνοντα αναπαλωμένων και μέσων ενημέρωση, που σε ευχαριστώ που με κάλεσε, αλλά δεν θα το κρύψω, να γίνουν συζητήσει, δημόσιε συζητήσει για τα θέματα τη παιδεία, του πολιτισμού και τη εκπαίδευση. Θα πουλήσουν. Διότι είμαι και εγώ δημοσιογράφο και με ενδιαφέρει να ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Και, κάθε μόνο, να συζητώ, να φιλοξενομαι, να φιλοξενομαι, και αν κάθομαι εγώ να συζητώμε να φιλοξενούμε και να μην με βλέπει κανένα, γιατί να το κάνω. Όμω πρέπει να γίνουν συζητήσει, όχι μόνο που τα μίδια, να δώσει σημασία ο χώρο τη δημοσιογραφία και τη ενημέρωση και στο κομμάτι που είναι πίσω από την κουρτίνα. Όχι αυτό που θέλουμε εμεί να προτάσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Κατανοητό και περιμένουμε έργα από τη νέα Υπουργό και από την Επιτροπή Παιδεία. Σα ευχαριστώ πάρα Εγώ, πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.